Η καλή συνάδελφος, εξαιρετικά έμπειρη στα τραπεζικά θέματα, η Βάσο Αγγελέτου είναι μαζί μας, θα τη δούμε μέσω Skype. Την καλημέρα μου, Βάσο. Καλημέρα, Μαρία. Το τελευταίο επεισόδιο αναμένουμε να γραφτεί τις επόμενες εβδομάδες της αποεπένδυσης του Δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Δημοσίου στις τράπεζες, διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό 18,4% στην Εθνική Τράπεζα. Είναι το τελευταίο ποσοστό που του έχει απομείνει. Θυμίσουμε ότι έχει αποεπενδύσει από τη Eurobank, την Alpha Bank, ένα ποσοστό 22% από την Εθνική Τράπεζα και από την Πειραιώς. Περιμένουμε να δούμε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Είναι η ίδια που έχει ακολουθηθεί για όλες τις τράπεζες εκτός από την Alpha Bank, δηλαδή μια διαδικασία ανοιχτών προσφορών. Ανοίγει το βιβλίο των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προσέρχονται, καταθέτουν τις προσφορές τους και την προσφορόμενη τιμή μέσα στο εύρος το οποίο έχει δοθεί από την Εθνική Τράπεζα και κατόπιν καθορίζεται η τελική τιμή της συναλλαγής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην δεύτερη εβδομάδα των εξελίξεων, δεύτερη-τρίτη εβδομάδα. Έχουμε ήδη από τις 4 Σεπτεμβρίου εκκίνηση της διαδικασίας. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέθεσε στο Σύμβουλο Αποεπένδυσης στη JP Morgan να ξεκινήσει την διεύρυνση του ενδιαφέροντος που υπάρχει στις αγορές. Φυσικά και να διερευνήσει και τις συνθήκες που αυτή τη στιγμή διαφαίνονται θετικές στις διεθνείς αγορές. Βρισκόμαστε αρκετά σε ασφαλή όρια νωρίτερα από τις αμερικανικές εκλογές που πάντα θεωρούνται ένας παράγοντας αβεβαιότητας για τέτοιου είδους συναλλαγές διεθνώς. Επομένως, έλαβε την απόφαση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φυσικά με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυβερνητικού Επιτελείου ευρύτερα. Και χθες, στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η JP Morgan έκανε μία πρώτη ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης, της βολιδοσκόπησης που έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες μέρες στα επενδυτικά funds. Από ό,τι μαθαίνουμε, διότι σε εξέλιξη βρισκόταν χθες αργά το βράδυ η συνεδρίαση του Τούχου Σου, τα αποτελέσματα όμως είναι θετικά. Αυτό που διαπίστωσε ο Σύμβουλος είναι ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για την Εθνική. Θεωρείται ότι είναι από τα πλέον ποιοτικά πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Έχει καταγράψει πολύ σημαντική άνοδος η μετοχή της από το προηγούμενο placement. Γεγονός που ουσιαστικά δείχνει την επιδοκιμασία των αγορών στην όλη διαδικασία αλλά και στα αποτελέσματα που φέρνουν οι τράπεζες την τελευταία διετία που είναι παρακολουθητικά οι ελληνικές τράπεζες. Επομένως, τώρα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δώσει το πράσινο φως στον Σύμβουλο να προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή να καλέσει τους επενδυτές, τους ενδιαφερόμενους, να αναφέρουν ύψος επένδυσης που θα ήταν διατεθειμένοι να κάνουν και την τιμή στην οποία θα ήταν επίσης διατεθειμένοι να αγοράσουν τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μέσα από τη διαδικασία του placement. Διαβάζοντας το άρθρο σου και στην NDP ναυτεμπορική και στο site Βάσο, που ο τίτλος είναι «Πυρετός για το placement, η JP Morgan βολιδοσκοπεί funds», αναφέρεις ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι η πιο κρίσιμη. Για ποιους λόγους? Ακριβώς επειδή θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει τις τιμές, θα έχει τους όγκους των προσφορών, οπότε θεωρείται ότι θα μπορέσει να προχωρήσει, εφόσον κρίνει ότι θα προχωρήσει, αυτό δείχνουν όλα, σε πιο συγκεκριμένες αποφάσεις. Και ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις? Αυτό που μένει ανοιχτό και κανείς δεν γνωρίζει για την ώρα, είναι το ποσοστό που θα διαθέσει η Εθνική Τράπεζα. Με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες από τις αποεπενδύσεις που προαναφέραμε, το Δημόσιο έχει διαθέσει το σύνολο του ποσοστού του. Στην Εθνική Τράπεζα, επειδή διέθετε το 40% και πλέον του μετοχικού κεφαλαίου, κρίθηκε σκόπιμο η συναλλαγή να σπάσει σε δύο μέρη και πολύ σωστά, διότι
Στο πρώτο placement η τιμή της μετοχής ήταν κοντά στα 5 ευρώ, τώρα ξεπερνά τα 7 ευρώ αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο. Επομένως ήταν μια σωστή απόφαση να σπάσει το placement. Δεν ξέρουμε όμως αν θα διαθέσει το 18% ή αν θα αποφασίσει, όπως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, κάποιων κυβερνητικών στελεχών, ότι υπάρχει διάθεση να διατηρήσει ένα ποσοστό. Αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι 5%, μπορεί να είναι 8%. Η διαδικασία της στρατηγικής αποεπένδυσης, που ουσιαστικά αποτυπώνει το νόμο που διέπει τις διαδικασίες του τούχου σφιγμωτών αποεπενδύσεων από τις τράπεζες, ορίζει ότι η απόφαση αυτή θα ληφθεί από το μέτοχο την τελευταία μέρα. Δεν είναι κάτι που μπορεί τώρα να αποκαλύψει. Μάλιστα. Είδαμε και στο πρώτο placement ότι διέθεσε, έχει ξεκινήσει για το 20%, διέθεσε το 22%. Επομένως, αυτός είναι ο μεγάλος άγνωστος χ αυτής της συναλλαγής. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Νίκο Κατσαρό, Βάσο, ο οποίος είναι ήδη εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Θέλει να σου απευθύνει ένα ερώτημα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα, Μαρία. Τίθεται θέμα, Βάσο, από ορισμένους επενδυτές στο εξωτερικό μεγάλους να μην κρατήσει ποσοστό το δημόσιο, γιατί υπάρχει μια πληροφόρηση ότι όταν η JP Morgan έκανε ενημέρωση ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι έβγαλαν σπυράκια γιατί δεν θέλουν το δημόσιο να εμπλέκεται σε τράπεζες. Υπάρχει τέτοιο θέμα? Ή έχεις εσύ πληροφόρηση? Είναι διεθνής πρακτική και επιβεβαιωμένο μέσα στα χρόνια. Οι αγορές βγάζουν αλλεργία σε οποιαδήποτε ανάμειξη του οποιοδήποτε δημοσίου σε κάποιον οργανισμό, στη λειτουργία ενός μιας τράπεζας, μιας επιχείρησης. Φυσικά και οι αγορές, φυσικά και οι επενδυτές δεν θέλουν να διατηρήσει το δημόσιο ποσοστό. Όμως, για να έτσι δώσουμε και την ψύχρεμη διάσταση του πράγματος, αυτή τη στιγμή, με βάση τα σχέδια που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, για την αναδιάρθρωση του υπερταμείου, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο νόμος αυτός, όμως λέγεται ότι θα ψηφιστεί ως το τέλος του έτους. Τα ποσοστά που διαθέτει, αν διαθέτει το δημόσιο σε συστημική τράπεζα, όπως και το ποσοστό που διαθέτει, για παράδειγμα, στην Attica Bank, θα μεταφερθεί στο υπερταμείο. Εκεί, ακόμη περισσότερο σε σχέση με το τούχου σου, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ τυποποιημένα και, να το πούμε έτσι απρόσωπα, το δημόσιο δεν θα έχει αυξημένα δικαιώματα στις διαδικασίες της τράπεζας, όπως ίσχυε μετά την εποχή, μετά της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, όπου το τούχου σου είχε αυξημένα δικαιώματα στη διοίκηση. Άλλο αν τελικά τα άσκησε ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως τώρα η διαδικασία τυποποιείται πάρα πολύ. Κάποιοι λένε ότι κρατάει, ότι αν κρατήσει ένα ποσοστό, για παράδειγμα 5% το δημόσιο, θα το κάνει γιατί προσδοκά στην είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή. Οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν στρατηγικούς επενδυτές. Η Εθνική Τράπεζα είναι πολύ μετοχική. Στη βάση την επενδυτική στηρίζεται σε ό,τι αφορά την παρουσία της στο χρηματιστήριο. Επομένως, υπάρχει και αυτή η σκέψη. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να φοβίζει τις αγορές. Ωστόσο, σίγουρα θα προτιμούσαν να δοθεί όλο το ποσοστό, και αυτό είναι βέβαιο ότι θα εισηγηθεί και ο σύμβουλος από επένδυσης. Η JP Morgan δηλαδή. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, Βάσο Αγγελέτο. Μάλλον θα τα λέμε συχνότερα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η οποία τι χρονικό ορίζοντα έχει για την ολοκλήρωσή της? Υπολογίζουμε το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου, δεν ξέρουμε αν θα είναι την πρώτη εβδομάδα ή τη δεύτερη Οκτωβρίου. Συνολικά διαρκεί περίπου ένα μήνα από την έναρξη της διαδικασίας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.